επιμένω από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ. Τα έργα θα πρέπει να έχουν κάποια σχέση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης και των περιφερειακών ενωτήτων. Να υπάρχει εικόνα, κάποια, λέτε. Έτσι. Κάποια μορφή επίβλεψης. Δεν ξέρω ποιας μορφής, αλλά θα πρέπει να είναι. Το λάθος που συνοχίζεται μόνιμα στην Ελλάδα να γίνεται, να έχει την ευθύνη της επίβλεψης και της πορείας των έργων χωρίς καμία ανάμειξη των περιφερειών γενικότερα. Είναι ένα απόλυτο λάθος και να τα αποτελέσματα. Διότι αν οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης ή της ενότητας, εδώ, οι τεχνικές υπηρεσίες, είχαν κάποια σχέση, προφανώς θα είχαν λύσει το έργο, το πρόβλημα ή θα το είχαμε λύσει. Τώρα, από την Αθήνα επίβλεψε ένα έργο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνεται σωστά. Με έγγραφα γίνεται. Άλλο να είσαι κάθε πρωί σε ένα έργο και άλλο να ειδοποιείσαι από κάποιες υπηρεσίες που και πότε ειδοποιείσαι. Αν υπάρχει πρόβλημα απένταξη, να περάσει το πρόγραμμα αυτό στο Περιφερειακό Ταμείο. Μα ήδη συζητούν τέτοιες μετακινήσεις. Εγώ ανησυχώ έντονα για αυτό το θέμα. Αλλά μόνο ανησυχώ, διότι αν δεν έχω ενημέρωση από τον υπεύθυνο που επιβλέποντα, που έχει κάνει προφανώς τα έγγραφα για καθυστέρηση και αυτά, προφανώς υπηρεσία κάποιε ενέργειε θα έχει κάνει. Δεν μπορεί το έργο να σταματήσει δύο μήνες και η επιβλέψα αρχή να μην έχει κάνει τίποτα. Δεν έχω όμως ενημέρωση τι έχει γίνει. Ξέρω ότι ο εργολάβος λοιπόν ήρθε εδώ, βρήκε κάποιους υπεργολάβους, προσπάθησε να βρει στη χαμηλότερη τιμή. Διαπιστώσαν αυτοί οι άνθρωποι που σε αυτούς έγιναν και κάποιες παρενέσεις τοπικών παραγόντων να μπουν σε αυτή την υπόθεση, και εδώ είναι και οι ευθύνες τοπικών παραγόντων, να μπουν σε αυτή την υπόθεση και διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και σταμάτησε όλη αυτή η υπόθεση. Με τις τιμές που έδινε ο Μπόμπολας. Αυτή είναι όλη η ουσία επί του συγκεκριμένου θέματος. Βέβαια, το μεγάλο θέμα είναι ότι ο ίδιος κατασκευαστής, είπατε προηγουμένως, έχει αναλάβει το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, μήπως κρύβονται πίσω από αυτό. Αλλά το οποίο και αυτό έχει παγώσει. Μήπως κρύβονται λοιπόν πίσω από αυτό, γι' αυτό και ρωτώ τον κύριο Βουλγαράκη. Μεγαλώνει η υπόθεση δηλαδή, έτσι. Άλλα συμφέροντα που έχουν να κάνουν με γενικότερες, πιο σημαντικού χαρακτήρα επιλογές σε σχέση με το ποιοι θα αναλάβουν τα 11 αυτά αεροδρόμια, που είναι στο ίδιο πακέτο το αεροδρόμιο Χανίων με το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, μαζί με άλλα 9 αεροδρόμια της αναδυτικής Ελλάδος. Τι ίδιες ιδέες υπάρχουν σε σχέση με λιμανικά συμφέροντα τα οποία ενδιαφέρονται για τα αεροδρόμια αυτά, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που πρόσθεσε ο κ. Σινόπουλος σε σχέση με την επένδυση στο αεροδρόμιο του Καστελίου και τι επιπτώσεις θα έχει όλο αυτό το ξεπούλημα, ας το πω έτσι, της πίτας στο κομμάτι των πυλών εισόδου στην Ελλάδα, του τουρισμού, με την εξέλιξη του τουρισμού στα Χανιά μας. Πρέπει να γίνει άμεσα μία σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια με όλους τους φορείς του τουρισμού και τους παραγωγικούς φορείς. Και μάλιστα αυτή η σύσκεψη προτείνω να γίνει ένας θεσμός πλέον, να υπάρξει... Όχι να θεωρητικολογεί. Ναι, όχι να θεωρητικολογεί. Που να βάζει πλάνο και να απολογείται για τα... Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας γενικότερα. Είναι ότι δεν υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια. Ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα, ο καθένας λειτουργεί σύμφωνα με κάποια πράγματα που έχει στο μυαλό του ή με κάποια συμφέροντα τα οποία θέλει να... Με τη γραμμή που θα λάβει. Ή με τη γραμμή που θα λάβει. Δυστυχώς κομματικά ή πολιτικά. Όταν η ιστορία μας όμως έχει δείξει ότι όταν λειτουργούμε συλλογικά μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εγώ κάνω έκκληση και από το πάνελ της εκπομπής σας και στους βουλευτές και στους τοπικούς άρχοντες και σε όλους τους φορείς άμεσα να γίνει αυτή η σύσκεψη. Γιατί ο τουρισμός, όπως έδειξε και η φετινή χρονιά, είναι ένας βασικότερος λίθος ανάπτυξης στη χώρα μας.